Τραγωδία στα Μάλια. Δύο νεκροί στην άσφαλτο και μία τραυματίας, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΦ του Παγνή. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί. Τζιπ, στο οποίο επέβαιναν 4 Βρετανοί τουρίστες, εξετράπη της πορείας τους η παραλιακή των Μαλίων, προσέκρουσε σε κράσπεδο και σταθμεμένο μηχανάκι, καταλήγοντας σε χωράφι. Συνέπεια να βρουν τραγικό θάνατο ένας 18χρονος και μια Βρετανίδα ηλικίας 41 ετών. Χτύπησε το τοιχείο, παράσυρε ένα μηχανάκι εδώ και πήγε και εκεί. Είναι κάτι το οποίο βλέπω στην καθημερινότητά μου. Δεν σταματάνε να τρέχουν. Στο σημείο έσπευσε ανάμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, παραλαμβάνοντας και τη βαριά τραυματία, ενώ από την απίστευτη τραγωδία κατάφερε να γλιτώσει ένας 18χρονος που επέβαινε στο τζιπ, το οποίο σκόρπισε τον τρόμο νωρίς το πρωί. Δυστυχώς ήταν πολύ άσχημη κατάσταση όταν φτάσαμε. Ήταν δύο άτομα νεκρά στο τροχείο και ήταν και το τρίτο άτομο σε πολύ βαριά κατάσταση. Είμαι 15 χρόνια στο δρόμο και κάθε μέρα κάνω το σταυρό μου και ξεκινάω και το σταυρό μου που τελειώνω. Και λέω, Θεέ μου, ούτε σκότωσα κανένα, ούτε σκοτώθηκα. Γιατί δεν ξέρεις. Έτρεχε γιατί δείχνουν, όπως δείχνουν ας πούμε, τα σημάδια εδώ πέρα, με το να καβαλικέψει το κράσπεδο και να πάει με τόση ταχύτητα εκεί, έτρεχε. Σοκ προκαλούν και οι εικόνες παράσυρσης 4 τουριστών από Γουρούνα στη Σαλίδα. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε κεντρικό δρόμο, με τον οδηγό της Γουρούνας να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει πάνω σε 4 τουρίστες, όπως κατέγραψε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση, με τους τουρίστες να μεταφέρονται με ελαφριά τραύματα σε ιδιωτικό κέντρο της Χερσονήσου.